Καλησπέρα σας, είμαι ο Νίκος Σαβουκάτος. Καλωσορίσατε στην τηλεόραση Atlas. Ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής Πόλης Green ξεκινά με νέα και ρεπορτάζ που έχουν πράσινο πρόσημο. Αλλάζουμε συνήθειες, σκεφτόμαστε οικολογικά. Ένας αστικός κήπος συνολικής επιφάνειας 70 τετραγωνικών μέτρων έχει καταφέρει να αποσπάσει τα βλέμματα πολλών διερχόμενων αλλά και κατοίκων σε περιοχή του Ευόσμου. Πολλοί θα ήθελαν να φτιάξουν κάτι ανάλογο, αλλά δεν έχουν τον απαραίτητο χώρο και χρόνο. Ένας υπέροχος αστικός κήπος. Δημιουργοί του ο Ιωάννης Μαρουφίδης και ο Χρήστος Κόντης. Καθημερινά φροντίζουν τη γη με αγάπη και πολύ μεράκι. Μαρούλια, όλα λάχανα, κονοπίδια, μπρόκολα, απ' όλα. Έχει θέλει φροντίδα. Όχι αρκετή, το χειμώνα εντάξει. Βλέπουμε τα μαρουλάκια, κρεμμυδάκια, φυτό για να βάλουμε μετά και να το απλώσουμε στο, να γίνουν και αυτά μεγαλύτερα, γιατί είναι φυτάνια ακόμα. Από εδώ είναι σπανάκι, λάπατα, έχει μπροστά και τα οποία βγαίνουν. Μπροστά εκεί είναι η ρόκα, εδώ είναι η λαχανίδα, αν το έχει προσέξει, και λίγη ρόκα. Έχουν καταφέρει να φτιάξουν έναν κήπο έκτασης 70 τετραγωνικών μέτρων στην καρδιά μιας οικιστικής περιοχής στον Εύοσμο. Είναι ο παράδεισός μας. Είναι αυτό που το ανασένουμε, για να το πω έτσι. Κάτι που μας λείπει από όλους. Αλλά εμείς, δόξα τω Θεώ, το απολαμβάνουμε. Αλλά τα τελευταία χρόνια το κάνουμε πιο εντατικά, πιο ωραία. Ως προς τα χώματα που είπατε πριν, είχαμε μεταφέρει χώματα από άλλη περιοχή και για να εισάξουμε και να γίνει πιο ωραίο το χώμα. Στη διόροφη κατοικία τους καλλιεργούν τα κηπευτικά τους χειμώνα και καλοκαίρι και εξασφαλίζουν έτσι ένα πλούσιο καλάθι με υγιεινά προϊόντα. Από όλα τα λαχανικά, κονοπίδια, μπρόκολα, λάχανα, το καλοκαίρι ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες. Πολλά έχει, φράουλες, κρυμμεδάκια, σέλινο, από όλα. Τα πρόκολα άρχισαν να βγαίνουνε, όλα εντάξει. Ιντανό, σέλινο, έχουμε και ένα δεντράκι εκεί, μια πορτοκαλιά. Ναι. Κάποτε ήταν μεγαλύτερη, αλλά με την παγωνιά που έκανε μείον 10 πριν μερικά χρόνια, μας την πάγωσε. Και έχουμε και την αχλαδιά, η οποία και αυτή πάει καλά. Η καθημερινή φροντίδα του κήπου τους χαρίζει μεγάλη χαρά. Είναι κάτι που ασχολούμαστε, γεμίζουμε τους ώρες μας. Δεν μας αρέσει το καφενείο. Ασχολούμαστε εδώ, περνάμε όλη την ημέρα σχεδόν. Εξασφαλίστε και τη μοναδική σας εδώ που τα λέμε, σε μια εποχή δύσκολη, με την οικονομική κρίση, με τα οικονομικά θέματα, εντάξει. Και πάνω απ' όλα είναι δικά σας τα προϊόντα. Πάνω απ' όλα είναι πιο υγιεινά. Δεν έχω τόσα φάρμακα, όσα έξω. Όλα είναι πιο καλά. Ξέρετε τι, δίνετε και την ωραία εικόνα και γύρω. Έτσι, είμαστε μέσα στην πόλη, σε μια πλήνο κατοικία. Το επιβραβεύουν γύρω που τα βλέπουν και μας θα ήθελαν και αυτοί να είχαν αυτό το χώρο, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να το έχουν όλοι. Είναι συγκεκριμένες οι χώροι που έχουν περισσέψει λόγω της πολυκατοικίας, να μην το πω αλλιώς. Και έτσι προσπαθούμε να απολαύσουμε όσο μπορούμε και να έρθουμε πιο κοντά στη γη. Περίοικοι και διερχόμενοι εντυπωσιάζονται στη θέα του και αρκετοί είναι αυτοί που θα σταματήσουν για να θαυμάσουν το αποτέλεσμα των προσπαθειών που κάνουν οι δύο συνταξιούχοι. Οι πόλεις θα πρέπει να γίνουν πρωταγωνίστριες στην αντιμετώπιση των νέων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Για να έχουμε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050, θα πρέπει κάθε πόλη να ακολουθήσει ένα καλό παράδειγμα. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργήσουμε έξυπνες και βιώσιμες πόλεις για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την καλύτερη ποιότητα ζωής. Σήμερα έχουμε την υποχρέωση να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε την πόλη που θέλουμε το 2030. Για τη βελτίωση του περιβάλλοντος πρέπει να κάνουμε πρόληψη και διαχείριση των αποβλήτων με επίκεντρο την κυκλική οικονομία μέσω της επαναφοράς των αποβλήτων στον κύκλο ζωής των προϊόντων. Να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτηρίων. Με την κτηριακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας ξεπερνά το 30% και επιτυχάνεται η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα.
η ενίσχυση της πράσινης υποδομής όσον αφορά στην κινητικότητα, την ανάπτυξη υποδομών, φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Να επιτύχουμε την εξοικονόμηση ενέργειας με το δημόσιο φωτισμό χαμηλής κατανάλωσης. Ο φωτισμός με LED μολύνει λιγότερο, είναι καλύτερος στο αποτέλεσμα και μειώνει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Τη χρήση της ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, την πρόσβαση των πολιτών στο πλησιέστερο αστικό πάρκο σε μόλις 10 λεπτά και τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού οικολογικού δικτύου, έχοντας ως κεντρικό στόχο τη βιωσιμότητα της πόλης και την ανακαίνιση του τοπίου της. Η δημιουργία αυτών των βιώσιμων project και το μοίρασμα των αποτελεσμάτων τους δείχνουν το δρόμο για τις μελλοντικές στρατηγικές που θα αλλάξουν την καθημερινότητα της πόλης. Με στόχο την διείσδυση της ηλεκτροκίνησης σε όλη τη χώρα, το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε πρόσφατα πρόσκληση στους Δήμους συνολικού προϋπολογισμού 5,42 εκατομμυρίων ευρώ για τα σχέδια που θα προβλέπουν τα σημεία φόρτισης αλλά και τις θέσεις στάθμευσης των ηλεκτρικών οχημάτων. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος, περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου ενέκρινε το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα των Δήμων για την εκπόνηση των σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Τα ΣΦΙΟ θα αποτελούν ουσιαστικά τον οδικό χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα. Με στόχο τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης σε όλη τη χώρα, το Πράσινο Ταμείο απευθύνει πρόσκληση στους Δήμους προϋπολογισμού 5,42 εκατομμυρίων ευρώ για το 2020-2022 για τα σχέδια που θα προβλέπουν τα σημεία φόρτισης και τις θέσεις στάθμευσης των ηλεκτρικών οχημάτων. Η πρόσκληση αυτή από το Πράσινο Ταμείο έρχεται μετά την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη και του Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Δημήτρη Κονόμου, με την οποία εκδόθηκαν οι αναλυτικές οδηγίες των σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Υπενθυμίζεται ότι μεγάλοι και μεσαίοι δήμοι υποχρεούνται να τα καταρτήσουν έως τις 31 Μαρτίου 2021 και οι μικροί ένα χρόνο αργότερα έως τις 31 Μαρτίου 2022. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής και ολοκληρώνεται στις 31 Τρίτου 2022. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλοι οι δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι υπηρετικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενωτήτων καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των Δήμων έως τις 4 Δεκεμβρίου. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου, prasinotamio.gr. Για κάθε Δήμο προβλέπεται η υποβολή μιας πρότασης για τη σύνταξη σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εντός των διοικητικών του ορίων, είτε οι προτάσεις υποβληθούν από το Δήμο, είτε από αρμόδιο σύνδεσμο ΟΤΑ, είτε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη και ήδη συμβασιοποιημένων υπηρεσιών ή υπηρεσιών των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας. Οι παράνομες καύσεις γεωργικών απολυμάτων στον κάμπο της Θεσσαλονίκης και κυρίως τους οριζόντες αποτελεί μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Κοινό μέτωπο για την αποτροπή των συγκεκριμένων καύσεων συστήνουν 20 φορείς με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεχίζεται και φέτος η παράνομη καύση υπολοιμάτων γεωργικών καλλιεργειών στον κάμπο της Θεσσαλονίκης. Σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδόνος εντοπίσαμε ένα από τα ριζοχόραφα, το οποίο έκαψε πριν από λίγες ημέρες ο ιδιοκτήτης του. Όσοι συνεχίζουν την παράνομη αυτή πρακτική όμως βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Κάνουμε έκκληση καταρχήν προς όλους τους αγρότες να τηρήσουν την νομοθεσία και όχι μόνο υπό την έννοια της, ας το πούμε, της επιβολής προστίμων. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή η πρακτική πλέον της καύσης των υπολοιμάτων έχει παρέλθει, δεν είναι πλέον μια σωστή και ορθολογική διαχείριση των υπολοιμάτων, υπάρχουν πλέον άλλες μέθοδοι διαχείρισης του υπολοίματος αυτός και όχι με την καύση. Βέβαια, εάν δεν συμμορφωθούν με τον σωστό τρόπο και, και να πιστούν ότι έτσι πρέπει να λειτουργήσουν, θα προχωρήσουμε και στην επιβολή προστίμων και στην εφαρμογή ό,τι ορίζει ο νόμος. Το σοβαρό αυτό πρόβλημα έχει αναδείξει ο Δήμαρχος της περιοχής και απευθύνει έκκληση να σταματήσει αυτή η παράνομη πρακτική. Κάθε χρόνο από τέτοια εποχή και μετά ταλανίζει όλη την περιοχή εδώ, όλο τον κάμπο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι αφενός έχουμε μεγάλη επιβάρηση περιβαλλοντική, δημιουργούνται προβλήματα υγείας, πέραν από την μόλυνση, ας πούμε, του περιβάλλοντος, δημιουργούνται και θέματα επιβάρησης στην υγεία των κατοίκων της περιοχής, ιδιαίτερα αυτών που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, και επίσης δημιουργείται και ένα θέμα επικινδυνότητας στην οδήγηση και στις διαδρομές που κάνουν καθημερινά στους δρόμους της περιοχής
οι διερχόμενοι, διότι από τον καπνό περιορίζεται πάρα πολύ η ορατότητα και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχημάτων. Για το οξύ αυτό θέμα μίλησε στην εκπομπή αυτοδιοικητικά ο Δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης. Ο κύριος Ιωαννίδης έχει ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβαίνουν σε απαραίτητους ελέγχους και να επιβάλλουν πρόστιμα όπου εντοπίζουν παραβάτες που αγνοούν την νομοθεσία και επιδίδονται στη μόλις του περιβάλλοντος. Τεράστιο πρόβλημα περιβαλλοντικό που αφορά τη μόλυνση και τη ρήπανση του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και για την δημόσια υγεία και κυρίως για ανθρώπους που έχουν κάποια πάθεια στο αναπνευστικό, στην αναπνευστική του λειτουργία. Η κατάσταση αυτή εδώ που κάποιοι ασυνείδητοι, ανεγκέφαλοι, και δεν ξέρω και εγώ πώς μπορώ να τους χαρακτηρίσω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιμένουν τα υπολείμματα της παραγωγής τους, της παραγωγής του ρυζιού, στο τέλος να τα καίνε. Ενώ έχουμε πει εκατοντάδες φορές ότι αυτό απαγορεύεται, να το πω διαροπάλου, για όλους αυτούς τους λόγους. Και μάλιστα έχουμε κρυνήσει και τροχαίο στην Εθνική Οδό, διότι ο καπνός δημιούργησε ένα στρώμα τεράστιο ομίχλης, οπότε υπήρχε σύγκρουση. Ο κύριος Ιωαννίδης, σε επικοινωνία που είχε με εκπροσώπους αγροτικών φορέων, τόνισε ότι αυτές οι πρακτικές παραπέμπουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες και του ζήτησε να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της εξάλληψης του φαινομένου της παράνομης καύσης, ώστε ακόμη και οι λίγοι ασυνείδητοι παραβάτες να συμμορφωθούν με τον νόμο. Είναι απαράδεκτο. Κάναμε σύσκεψη. Εγώ το έχω επισημαίνει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, που είναι η ασφάλεια και η πυροσβεστική, αυτοί οι δύο κυρίως, καθώς επίσης και η αστυνομία. Γίνονται έλεγχοι, ήδη με έχουν ενημερώσει, γιατί είναι δυναμική η παρέμβαση που κάνω εγώ και ολόκληρη η δημοτική αρχή, ώστε τα αρμόδια όργανα να κινήσουν τους απαραίτητους ελέγχους για να σταματήσει για αυτή η παράνομη ενέργεια η οποία γίνεται και να επιληθούν τα πρόστιμα τα οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και από την ελληνική και από την ευρωπαϊκή. Κοινό μέτωπο για την αποτροπή των καύσεων και οργικών υπολοιμάτων στους οριζόνες της Θεσσαλονίκης, της Μαθίας και της Πιερίας συστήνουν 20 φορείς με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε για το λόγο αυτό, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας εξήγησε τις αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τη δημόσια υγεία από την ξεπερασμένη πρακτική καύση των υπολοιμάτων της οριζοκαλλιέργειας, ενώ επεσήμανε τη ρητή απαγόρευσή τους από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Το χειμώνα η ημέρα διαρκεί λιγότερο. Αυξάνονται όμως οι ενεργειακές μας ανάγκες σε φωτισμό στο σπίτι μας. Εκτιμάται ότι καταναλώνουμε συνολικά περίπου 17 έως 20% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι λαπτήρες χαμηλής κατανάλωσης αποτελούν μία λύση, αλλά υπάρχουν κι άλλες. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μειώσετε αισθητά το συνολικό ρεύμα που καταναλώνετε για φωτισμό, σε ποσοστό μάλιστα που μπορεί να αγγίζει έως και το 80%. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε αντίστοιχη μείωση στο λογαριασμό ρεύματός σας σε ποσοστό 20% με 40%. Ας δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε καλά αποτελέσματα για την τσέπη μας αλλά και το περιβάλλον. Βασικά, εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό μπορούμε να επιτύχουμε με δύο τρόπους. Πρώτον, αντικαθιστώντας τους παλαιούς λαμπτήρες υψηλής κατανάλωσης με λάμπες LED νέας γενιάς. Η τεχνολογία του φωτισμού τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει πολύ, με τους λαμπτήρες LED να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Οι παλαιοί λαμπτήρες που απαιτούσαν τη συσσόρευση μεγάλης θερμοκρασίας για να εκπέμψουν φως, σωστά χαρακτηρίζονται πλέον ως ενεργοφόροι, καθώς κατανάλωναν απίστευτες ποσότητες ρεύματος για να φωτίσουν επαρκώς έναν χώρο. Η αντικατάστασή τους με λαμπτήρες ψυχρού φωτός, τους γνωστούς σε όλους μας LED, δίνει τη δυνατότητα να έχουμε εξίσου ικανοποιητικό και καλύτερο φωτιστικό αποτέλεσμα με εξαιρετικά λιγότερη ποσότητα ρεύματος σε ποσοστό έως 80%. Οι λαμπτήρες έχουν ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής, φτάνοντας μέχρι τις 20.000 ώρες που αντιστοιχούν σε 20 χρόνια, εάν υπολογίσουμε ότι κάθε λαμπτήρας καίει για περίπου 3 ώρες την ημέρα κατά μέσο όρο. Ένας λαμπτήρας LED 7,5 W παρέχει το ίδιο φως με ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως 40 W, εξοικονομώντας μεγάλα ποσά ενέργειας. Το μεγάλο πλεονέκτημα του LED συγκριτικά με τους λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης είναι η στιγμιαία ενεργοποίηση με πλήρη απόδοση του λαμπτήρα. Δεύτερον, με κατάλληλη χρήση φωτιστικών αυτοματισμών που μπορεί να περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανιχνευτών κίνησης, παρουσίας που θα ενεργοποιούν τα φώτα ενός σημείου περιοχής μόνο όταν είναι απαραίτητο, την αξιοποίηση φωτοκύτταρου, αισθητήρα φωτός, τη χρήση
φωτιστικού χρονοδιακόπτη, την εγκατάσταση των λεγόμενων dimmer, που βασικά είναι μηχανισμοί ρύθμισης της έντασης του φωτισμού. Να δούμε αναλυτικότερα τη χρήση του κάθε φωτιστικού αυτοματισμού. Ανιχνευτής κίνησης. Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ένας μηχανισμός που ενεργοποιεί το σύστημα φωτισμού μόνο όταν εντοπίζει κάποια μορφή κίνησης στον τομέα που ελέγχει, είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο. Το καλό είναι πως ο χρόνος που θα παραμείνει ενεργοποιημένος ο φωτισμός μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από το χρήστη. Με μια απλή τέτοια συσκευή σε διάφορα σημεία της αυλής ή του καταστήματός σας, όπως οι τουαλέτες, μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό έως και 40%, δίχως να διακυδεύσετε τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα οποιοδήποτε χώρου, κλιμακοστάσια, διάδρομοι, αποθήκες, χώροι αποθήκευσης, φουαγέ. Η εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης θα διατηρεί ασφαλείς, μα και απολύτως λειτουργικούς αυτούς τους χώρους, δίχως να χρειάζεται να εξαντλείτε τον προϋπολογισμό σας. Σε επιχειρήσεις με συχνή ολιγόωρη διέλευση κόσμου από διάφορα σημεία και χώρους, π.χ. τουαλέτα, όπως αίθουσες εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέρειες, μπαρ κτλ., οι ανιχνευτές κίνησης μπορεί να μειώσουν την κατανάλωση στο εντυπωσιακό ποσοστό του 80%. Φωτοκύτταρο ανιχνευτής φωτός. Οι μηχανισμοί με φωτοκύτταρο ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν το σύστημα φωτισμού ανιχνεύοντας την ποσότητα φωτός που υπάρχει ήδη στο χώρο. Λόγου χάρη, κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε το φυσικό φως είναι διάχυτο, ο μηχανισμός διατηρεί το φωτιστικό σβηστό. Καθώς πέφτει η νύχτα, σταδιακά ο ανιχνευτής φωτός αρχικά ενεργοποιεί το σύστημα φωτισμού και στη συνέχεια ρυθμίζει την έντασή του, καταναλώνοντας πάντοτε την απολύτως απαραίτητη ποσότητα ρεύματος για τη λειτουργικότητα του χώρου. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι ιδανικοί για σημεία όπως βεράντες, μπαλκόνια, κήποι, είσοδοι επιχειρήσεων και κατοικιών, όπου συχνά τα φώτα ξεχνιούνται αναμένα για ώρες δίχως λόγο. Η συγκεκριμένη τεχνολογία φωτισμού υπολογίζεται πως μειώνει την κατανάλωση ρεύματος στο 50%. Χρονοδιακόπτης φωτισμού. Το συγκεκριμένο σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε σε συγκεκριμένους χώρους ποιες ώρες της ημέρας ο φωτισμός μας θα είναι ενεργοποιημένος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τοποθετηθεί ο χρονοδιακόπτης στην ίδια γραμμή με τα συστήματα φωτισμού και εν συνεχεία να προγραμματιστεί, απαλλάσσοντάς μας από το άγχος του να αν έχουμε σβήσει ή όχι τα φώτα σε διάφορους χώρους και δωμάτια του σπιτιού ή της επιχείρησης. Μελέτες έχουν καταγράψει εξοικονόμηση της τάξης του 50% με τη χρήση τέτοιας τεχνολογίας. Ρυθμιστής έντασης φωτισμού, γνωστός και ως dimmer. Οι ρυθμιστές έντασης κάνουν ακριβώς αυτό που υπόσχεται το όνομά τους. Μας επιτρέπουν να καθορίζουμε την ένταση του φωτισμού και συνεπώς και της αντίστοιχης κατανάλωσης ρεύματος, ώστε ο εκάστοτε χώρος να καταναλώνει μόνο το ρεύμα που πραγματικά χρειάζεται για να είναι λειτουργικός. Εκτιμόμενη εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 35%. Ο παρακάτω πίνακα συνοψίζει τα όσα είπαμε και μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε πως τα αυτοματοποιημένα συστήματα φωτισμού μπορούν να γίνουν άμεσα οι καλύτεροι σας σύμμαχοι στην εξοικονόμηση χρημάτων. Αντικατάσταση λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας με λαμπτήρες LED, η εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει ως 80%. Η χρήση ανιχνευτός κίνησης, η εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει έως και 40%, με τη χρήση αισθητήρων φωτεινότητας έως και 50%, με τη χρήση χρονοδιακόπτη φωτισμού έως 50% και τη χρήση ρυθμιστών έντασης έως και 35%. Αλλάζουμε συνήθειες, σκεφτόμαστε οικολογικά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το σημερινό μας επεισόδιο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.